να αρχίσουμε να λειτουργούμε αντιστρόφως. Όχι, όλα αυτά τα προβλήματα μας παίρνουν κάπου αλλού. Είναι μαζί μας ο Κυριάκος Λουκά, μουσικός. Καλώς όρισες, Κυριάκο. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τιμή μου εμένα και με μεγάλη ευχαριστήση θα κάνω σήμερα αυτή την συζήτηση. Και είσαι εσύ που θα κάνεις έτσι ποδαρικό σε εμάς, να μας βάλεις σε μια διαφορετική διάθεση, διάθεση χριστουγεννιάτικη. Ωραία. Λοιπόν, μηνύματα αισιοδοξίας που το έχεις και το έκανες και την προηγούμενη φορά και σε ευχαριστώ. Ελπίδας, αγάπης από σένα που βλέπεις μέσα από τα μάτια της ψυχής σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθα να μιλήσω για ένα άλλο θέμα πολύ σπουδαίο, αλλά... Να σε ακούσω, Κυριακό μου, θα σε ακούσω κι εγώ και ναι. Οι φίλοι τηλεθεατές που είναι ναι. Σπίτι, γιατί εσύ έχεις το λόγο σήμερα. Σου είπα τι θέλω. Ωραία. Από σένα. Θέλω και δεν είναι δύσκολο, γιατί έτσι, έτσι έμαθες να μοιράζεσαι. Θέλω να ξεκινήσουμε με ναι. Ακάλαντα της ανατολικής ομιλίας. Θέλεις να μου πεις τα κάλαντα. Ναι. Να ξεκινήσουμε, να πέσουμε τα κάλαντα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι κατάλληλα η ανατολική χρονομηνία. Λοιπόν, για πες μου τώρα από τότε που μιλήσαμε μέχρι τώρα τι έχει αλλάξει και αν δεν έχει αλλάξει, γιατί δεν έχει αλλάξει. Πήρες υποσχέσεις, ζήτησες κάποια πράγματα έτσι να σε βοηθήσει και η πολιτεία, έβαλες κάποια πράγματα κάτω και όχι μόνο εσένα. Αλλά όλα τα όλοι παιδιά... Όλοι τους συνανθρώπους ναι. Μας, όλους. Ναι. Για να σε ακούσω. Να μην εκκλίνεις, δεν ακούσα κάτι ακόμη ναι. Για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά επειδή ο Θεός είναι μεγάλος και η δύναμη του Θεού είναι πάνω απ' όλα και είναι πανάγαθος ο Κύριος, είμαι σίγουρος ότι θα με βοηθήσει να κάνω τα όλα μου πραγματικότητα, όχι μόνο εμένα, όλους μας. Και την Νατάσα και τον Γιώργο και εμένα και όλους. Και το όνειρό σου που θέλεις να γίνει πραγματικότητα, ξέρεις, γεννιέται ο Χριστός. Έχω πει ότι θα γράψω κι εγώ γράμμα και ο καθένας θα γράψει γράμμα προς τον Άγιο Βασίλη. Αλλά γεννιέται και γεννιέται η ελπίδα. Και φέρνει δώρα η γέννηση. Η ελπίδα, η σωτηρία... Εσύ τι θέλεις να σου φέρει τα Χριστούγεννα. Να ξεκινήσω με το πρακτικό και ήθελα να πάμε στα πιο βαθιά, τα πιο ενδιαφέροντα. Ναι. Τα Χριστούγεννα εύχομαι ο Άγιος Βασίλειος, ναι. Όχι ο Άγιος Βασίλης που ναι. Λένε, ο Άγιος Βασίλειος, η μεγάλη χάρη του να με βοηθήσει να αποκτήσω το ακορντεόν που τόσο θέλω. Θέλεις τώρα ένα ακορντεόν.
που... καινούριο ακορντεόν. Ναι, επαγγελματικό. Επαγγελματικό. Ναι, ναι. Και η αξία του πόση είναι πολύ ακριβό. Είναι πολύ ακριβό. Δηλαδή. Να λέγουμε λίγο από τον ποσό. Καλύτερα να πω είναι πολύ ακριβό. Μάλιστα. Αλλά το θέλεις. Ναι, το θέλω μάλιστα πάρα πολύ. Και εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του και... Ναι. Άλλο τι θέλεις. Θέλω πλέον να μην υπάρχουν πολέμοι, να μην υπάρχουν αυτά τα είδη διαφθορά στον κόσμο. Ο πόλεμος είναι διαφθορά. Mm-hmm. Είναι κάτι το αναπόφευκτο, κάτι που δεν ανέχεται. Και αυτό που θα ήθελα επίσης, επειδή είμαστε και σε προεκλογική εκστρατεία, αντιλαμβάνεσαι, ας χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους. Και είναι τσακωνόμαστε από το πρωί ως η νύχτα για το ποιος έκανε το ένα και ποιος έκανε το άλλο. Στο τέλος, όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δηλαδή, δεν γίνεται να έρχομαι εγώ να κατηγορώ την Ατάσα, η Ατάσα φταίει, ο Γιώργος φταίει, ο Κυριάκος φταίει. Όχι, όλοι μας ευθυνόμαστε για την κατάντια μας σαν κοινωνία, σαν λαό. Ναι. Γι' αυτό καλώ όλους τους υποψηφίους να χαμηλώσουν τους τόνους, να στύψουν το κεφάλι, να ταπεινωθούν και ο Θεός είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Κύριε, εγώ μου να σε ρωτήσω κάτι έτσι σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Εσύ που βλέπεις με τα μάτια της ψυχής σου και μας περιέγραψες πριν από λίγο, γιατί και εμείς μπορεί να βλέπουμε, αλλά εγώ βλέπω καλύτερα όταν κλείνω τα μάτια, Κυριάκο. Μα είναι αλήθεια. Ο δάσκαλος ναι. ο δάσκαλος μου μου κάνει ακολουθεών, ναι. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο Ντάνιελ, μου είχε πει το εξής, και εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ότι ο δάσκαλος του, όταν, επειδή είναι από Βουλγαρία, όταν έκανε ακολουθεών στη Βουλγαρία, ναι. Ο δάσκαλος του, για να μην βλέπει τα πλήκτρα εδώ, έπιανε ένα... παμπάκι μου το είπε, κάτι παρόμοιο και έκλεινε τα μάτια έτσι για να μην βλέπει και να παίζει. Διότι έχει να κάνει με το συναίσθημα, αυτό λέω. Βέβαια. Όταν θα επιλέξεις και έχει να κάνει με το συναίσθημα, ρωτάς η ψυχή σου να σε κατευθύνει. Ενώ σε άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα λεφτά, με οτιδήποτε άλλο, βλέπεις με τα μάτια όπως βλέπεις. Αλλά όταν έχει να κάνει με συναισθήματα και άλλους κόσμους, με τα μάτια της ψυχής σου, θα δεις. Ξέρετε τι θα ήθελα να πω, ναι. Απλά για την ό,τι κοινωνία θέλεις. Μας. Ό,τι... Εγώ θέλω να σε ακούσω σήμερα. Ναι. Για την κοινωνία μας κάτι λείπει. Ξέρετε, λείπει. Mm-hmm. Ο Κύπριος είναι πολύ φιλάνθρωπος, βοηθά. Ναι. Βοηθά όλο τον κόσμο. Αλλά πρέπει και η πολιτεία να βοηθά και όλο τον κόσμο, δηλαδή ειδικότερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Δηλαδή, εμείς που είμαστε ανάπηροι σε εισαγωγικά, διότι δεν είμαστε ανάπηροι, είμαστε άτομα με αντικειμενική δυσκολία. Είναι η πιο σωστή έκφραση. Θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει να μας πει. Είστε ανώτεροι, Κυριάκο. Είστε ανώτεροι από εμάς. Είναι να δεις. Πνευματικά το λέω, είστε ανώτεροι. Έχει να κάνει με το συναίσθημα. Και ο άνθρωπος, εάν δεν ζήσει με το συναίσθημα και ζήσει μόνο με την ύλη, τότε έχασε το ταξίδι της ζωής. Και εσείς ζείτε από τον καιρό που θα έρθετε σε αυτόν τον κόσμο με την ψυχή. Ζείτε αυτό το ταξίδι του συναισθήματος. Ξέρεις, όταν προσέξεις... Και η λύπη συναίσθημα είναι και το ζείτε. Και η χαρά. Αλλά τα εκτιμάτε αυτά. Εμείς όμως δεν εκτιμούμε. Να σου πω κάτι όμως. Όταν προσεύχεσαι και παρακαλάς τον Κύριο να σου δίνει υγεία, ναι. Να δίνει υγεία σε όλο τον κόσμο, αγάπη, ειρήνη, να σε βοηθήσει να μην κολλάσεσαι
Να μην χρειάζεται να πράγματα δηλαδή. Είσαι πολύ κοντά στο Θεό. Να σου υποκλίνω μέσα σε